Καλησπέρα. Ξεκινάει η τακτική μας συνεδρίαση για το μήνα Δεκέμβριο και η τελευταία του έτους. Θα ξεκινήσω με κάποια ενημερωτικά έγγραφα που ήρθαν στη Δημοτική Κοινότητα. Ένα θέμα είναι κανονισμός καθορισμού και επιβολής τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων. Σας αποστέλνουμε συνημμένα σχέδιο κανονισμού καθορισμού και επιβολής τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων για ενημέρωσή σας. Το κείμενο του σχεδίου θα τεθεί στις προσεχείς μέρες σε δημόσια διαβούλευση για χρονικό διάστημα 30 ημερών μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βέλιας. Μπορείτε να μας αποστείλετε τυχόν προτάσεις τροποποίησης του σχεδίου του κανονισμού έως την ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης. Το έγγραφο είναι εδώ, ποιος θέλει μπορεί να το δει. Υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου. Όσο που μπορεί ο καθένας να δει και να στείλει. Να συμμετέχει στην πρόταση, να στείλει την πρότασή του και να συμμετέχει σε αυτό, στη διαβούλευση. Δεύτερο θέμα είναι απαγόρευση θύρας σε περίπτωση των οπτώσεων. Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των θυραμάτων. Είναι από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Δασών Ημαθίας, Δασαρχείο. Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των θυραμάτων στην περιοχή του Δασαρχείου Βέρειας, όταν και όπου επικρατούν ιδιαίτερες δυνατές καιρικές συνθήκες λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και σε βαθμό που καλυφθεί πλήρως το έδαφος με χιόνι, ώστε να υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού των θυραμάτων εξαιτίας αυτής της καταστάσεως. Μπορούμε να βάλουμε και μια ανακοίνωση για αυτό στον τύπο. Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου Δήμου Βέρειας για την πενταετία 2014-19, προτάσεις δράσεων. Το έγγραφο έρχεται από την Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής με την απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών 41-179/23/2014 περιεχόμενο δομή και τρόπος υποβολής των πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΟΤΑ πρώτου βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-19. Καθορίστηκε το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των πενταετών επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη δημοτική περίοδο 2014-19. Με βάση τη πιο πάνω απόφαση, οι άξονες του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος καθορίζονται ως εξής: πρώτον, περιβάλλον και ποιότητα ζωής, δεύτερον, κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός, τρίτον, τοπική οικονομία και απασχόληση, τέταρτον, βελτίωση διοικητικής ικανότητας του Δήμου. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής του Δήμου Βέλιας, ξεκινώντας την απαιτούμενη έρευνα για τη συλλογή προτάσεων που θα βοηθήσουν στην κατάσταση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης για την επόμενη πενταετία, σας παρακαλεί να αποτυπώσετε σε προτάσεις τις ανάγκες της τοπικής σας κοινότητας και να διαβάσετε αυτές αρμοδίως. Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας μέχρι 30/12 τρέχοντος έτους. Επειδή δεν θα κάνουμε άλλη τακτική συνεδρίαση, ίσως κάποια έκτακτη, εάν θέλετε, αν έχετε κάποιες προτάσεις, μπορείτε να στείλετε είτε στο email το δικό μου, είτε στο email του γραμματέα και να τις βάσουμε στην αρμόδια υπηρεσία. Ναι. Να κάνουμε ένα έκτακτο. Να κάνουμε ένα έκτακτο, θα κάνουμε σίγουρα. Έκτακτο θα κάνουμε. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε και μαγαζιά, έτσι. Το αφήνουμε και το έκτακτο, αν θέλετε να υποβάλλετε τις προτάσεις σας. Πάμε στα πρώην ημερησίας διάταξης, πριν προχωρήσουμε στα μαγαζιά. Έχουμε ένα αίτημα 97,7 ραδιοφωνικό σταθμό. Παρακαλούμε την παραχώρηση 20 τετραγωνικών μέτρων στην πλατεία της Αγοράς και συγκεκριμένα μπροστά από το καφέ Ποέφη και το κατάστημα Ποταμόπουλος. Επίσης και την παραχώρηση ρεύματος για την πραγματοποίηση εξωτερικής εκπομπής εορταστικού και κοινωνικού περιεχομένου για τις 24/12/2014 και ώρα 9:00 με 4:00 μετά μεσημβρίας. Παραχώρηση ρεύματος εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Όσο για την παραχώρηση της πλατείας της αγοράς, ναι, είναι ενημερωμένος και ο εμπορικός σύλλογος. Απλά θέλουμε ένα πρόγραμμα του εορταστικού προγράμματος για να μπορέσουμε να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με το πρόγραμμα του σταθμού. Είναι εκπρόσωπος. Ναι. Ήρθα για αυτό το λόγο εδώ. Ωραία. Δεν ξέρω, παρακαλώ. Για να σας πω στην ουσία τι ακριβώς θα κάνουμε εκείνη την ημέρα. Όνομα. Πώς λέγεστε. Κώστας Χασιούρας. Κώστας Χασιούρας.
Απλά εμείς θα ξεκινήσουμε το πρωί γύρω στις 11 η ώρα με εορταστικά τραγούδια, θα έχουμε και κάποιους διαγωνισμούς για δωράκια. Όλο το κλίμα μας θα είναι καθαρά χριστουγεννιάτικο. Τα τραγούδια που θα παίζουμε και η μουσική που θα παίζουμε θα είναι χριστουγεννιάτικα. Θα έχουμε και μικρόφωνα σύρματα στην ουσία για να είμαστε και σε επικοινωνία με τον κόσμο, να στέλνει ευχές και όποιος άλλος εννοείται θα θέλει να περάσει από εκεί να στείλει τις ευχές του. Και αυτό θα τελειώσει γύρω στις 2 με 2.30 το μεσημέρι. Δεν είναι μέχρι τις 4 που Όχι, απλά ζητήσαμε παραπάνω για να μην γίνει τίποτα και να είμαστε σίγουροι ότι. Γιατί θα πάμε γύρω στις 10 να στήσουμε την κονσόλα μας, τα ηχεία μας, να είμαστε έτοιμοι για όλα και να ξεκινήσουμε μετά κατά τις 11 με 11 και 4. Μετά θα τακτοποιηθεί ο χώρος από εσάς. Εννοείται κανονικά. Τι κάνουμε. Έτσι. Ομόφωνα. Είναι κανένας που, που έχει αντίρρηση. Όχι. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Μπορώ να φύγω ή... Έγινε. Καλό είναι βέβαια με ένα email μας στείλετε κάποιες προτάσεις, να έχουμε και εμείς κάτι, για να το μεταφέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, πάμε στα προημερησίας καταστήματα. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης... Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών στον Πατή Χρήστο του Γεωργίου Μητροπόλεως 5. Τα έχετε διαβάσει όλοι. Ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας μας, η επιστόφηση της απόσταση με το μέτρο και σε δύο γραμμή, δεν υπάρχει ναός. Αφού έτσι διαπιστώθηκε, εγώ την καταδείξω. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Χορήγηση ή μη προέγκριση ίδρυση καταστήματος επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος στην εταιρεία Γλουκούτας Λεοφάνης και ΣΥΑ ΕΕ Παστέρ 18 υπό το Γεωργάκη. Το είδατε. Ναι, είναι εδώ δίπλα, εντάξει. Δεν νομίζω να ενοχλεί. Το περνάμε προέδρυ, ομόφωνα, έτσι. Ωραία. Και το τρίτο. Έγκριση μη χορήγηση σε άδειες λειτουργίας μουσικών οργάνων θα μιλήσει ισχύως της Χις Ελέκ Πρικίτα Μαριάννα στο Δελιστήριο Βικέλα 12. Το είδατε. Θέλει κάποιος. Περνάει ομόφωνα. Λοιπόν, πάνω στο πρώτο, δεν έχει έρθει ακόμη η κυρία Ανδρεάδου, η οποία δεν είναι από την, είναι προϊσταμένη του τμήματος της τεχνικής υπηρεσίας. Για το πρώτο θέμα, για να εξηγήσει ακριβώς πώς είναι η κατάσταση και προτείνω να πάμε στα επόμενα θέματα. Τι λέτε? Από το 7 και 8 να τελειώνουμε τα καταστήματα. Πρόταση του κύριου Λελεκάκη. Ας τελειώνουμε τα καταστήματα. Έγκριση μη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύως της εταιρείας Κλιματσούδα Κυριακίδου, Σινάπ Μπαρ Ζαχαροπλαστείο Κεντρικής 129. Συμφωνείτε? Ναι. Ομόφωνα. Χορήγηση μη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος επιχείρησης διάθεσης τροφίμων και ποτών, βιολογικά παραδοσιακά τρόφιμα και βότανα, στη Χατζηδημητρίου Θεοπίστη του 40, Μεγάλου Αλεξάνδρου 37. Ομόφωνα. Ωραία. Μ' αρέσει όταν συμφωνούμε. Πάμε. Δεύτερο θέμα. Πρόταση για διαπλάτηση του πεζοδρομίου επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη, τμήμα από πλατεία Ορολογίου ως πλατεία Τσερμενίου.
Μετά από προτάσεις των μελών του ΔΣ, κυρίας Νικολαίδου Αντωνίας και κυρίας Δήμα Τόπη Συρμουλάς, έγινε αυτοψία στην οδό Μάρκου Μπότσαρη. Καθώς τόσο από την αριστερή όσο και από τη δεξιά πλευρά της οδού και διαπιστώθηκε ότι το πλάτος του πεζοδρομίου αρκεί μόνο για ένα πεζό. Όπως επίσης καθίσταται αδύνατη διέλευση παιδικού καροσιού και συνοδού. Θα παρακαλούσα τα μέλη τα οποία κάνανε την πρόταση να τοποθετηθούν. Εγώ έχω να πω ότι από την πάνω μεριά της γέφυρας, Μάρκου Μπότσαρη και που είναι το σχολείο, το πεζοδρόμιο από τη μία είναι πολύ μικρό για καρότσια και από την άλλη μεριά έχει κολόνι στις ΔΕΗ που πάλι δεν χωράει ένα καρότσι και αναγκάζονται οι μητέρες να κατέβουν στον δρόμο. Και μετά από την κάτω γέφυρα εκεί που είναι τα ΚΕΠ του Λιποστράτη, έχει πεζοδρόμια αλλά είναι διαλυμένα. Και εκεί πέρα περνάνε και παιδάκια και γονείς και είναι πολύ επικίνδυνο και κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή ούτε για παιδάκια ούτε για μας είναι επικίνδυνο, αλλά και ακόμα και για καρότσια. Και έχει και πέρασε εκεί λόγω ότι είναι το Αποστόλου Παύλου το η εκκλησία και το σχολείο. Έχετε τελειώσει. Μαρία, λέει, κυρία Τσίμα. Ναι, και εγώ θα προσθέσω ότι τόσο και από κλήσεις δημοτών και όσο και από ιδία εμπειρία, όντω από την πάνω μεριά, δηλαδή ξεκινώντα από το πλατείο ορολογίου και πηγαίνοντα προ το μέχρι και το Σερμένι, δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση, δηλαδή πράγματι από τη δεξιά μεριά που είναι το τζαμί, είναι ιδιαίτερο στενό το πεζοδρόμιο, δηλαδή φτάνει σχέση για ένα πεζό. Και έχει τύχει να βαδίζω κι εγώ, εσπρώχνοντα παιδικό καρότσι, κρατώντα ένα νύπιο από το χέρι, δεν μπορεί πραγματικά να βαδίσει ούτε από τη μία μεριά ούτε από την άλλη. Επίση κάτω από τη γέφυρα είναι διαλυμένα όντω τα πεζοδρόμια. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι τούτο που είναι πολύ μεγάλο. Είναι αρκετό το πλάτος της οδού, ούτως ώστε δεν νομίζω να στενέψει οδός άνετα τα παίρνουν δύο αυτοκίνητα, αν κρίνουμε ότι υπάρχει ήδη μια μονίμως λωρίδα στα θεμένα αυτοκίνητα. Οπότε εκτιμώ ότι θα μπορεί. Ναι, είναι μονόδρομος, αλλά ναι, είναι χαρτής ο δρόμος. Οπότε εκτιμώ ότι θα μπορούσαμε να εισηγηθούμε θετικά ώστε να πάει αυτό το θέμα στο επιτυχικό δημοτικό συμβούλιο να επιτυχθεί μια δαπάνη για αλλαγή εκεί του πεζοδρομίου. Έχω να πω ότι το έχω παρατηρήσει το φαινόμενο και ότι τώρα με τις βροχές μαζεύει πολλά νερά εκεί πέρα, οπότε πρέπει να γίνουν κάτι υδρορροές, δεν ξέρω, δεν είναι ειδικό. Ναι, το κάτω μέρος που είναι διαλυμένο. Και αν τεθεί το θέμα για τη διαπλάτηση του πεζοδρομίου, να μην διαβάσουν όμω και τα σταθερμένα μάρτια που εξυπηρετούν τις οικοδομές. Καλό θα ήταν όταν φέρνουμε τέτοια θέματα να φέρουμε και ένα απόσπασμα από το εγκεκριμένο ρηματοδοτικό της Βέρειας για να βλέπουμε τι ισχύει εκεί. Ναι. Οπότε αν δεν υπάρχουν πεζοδρόμια εκεί, η πρότασή μας είναι για τροποποίηση ρηματοδοτικού, δεν είναι απλά για διαπλάτηση πεζοδρομίων, που έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Οπότε να το κάνουμε σωστά αυτό που κάνουμε. Δηλαδή να προτείνουμε το Δήμο ότι πρέπει να κάνει και μια τροποποίηση του ρηματοδοτικού σχεδίου, ώστε να προβλεφθούν πεζοδρόμια. Γιατί δεν μπορεί να πάει να κάνει πεζοδρόμια που δεν υπάρχουν, ο Δήμος. Ξεκάθαρα. Όχι, κάτω μεριά. Τελείωσα, ναι. Απλά είναι νομικό, είναι και βασικό το θέμα. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται ο Δήμος να πάει να επέμβει στο εγκεκριμένο ρημοτομικό αυθαίρετα. Να πω. Μισό λεπτό, κύριε Νικολαίδου. Άλλη τοποθέτηση. Δεν θέλουμε να ανοιχτεί το πεζοδρόμιο στην κάτω μεριά. Στην κάτω μεριά έχει πεζοδρόμιο, απλά δεν έχει πλακάκια και είναι άσχημο το. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κιόλα. Εντάξει, είναι διαφορετικέ περιπτώσει. Δεν θέλει ας πούμε, να μεγαλώσει το πεζοδρόμιο. Και εγώ να προσθέσω ότι υπάρχουν και άλλε ενέργειε πεζοδρόμιο. Άρα δεν πρόκειται για κάτι νέο, πρόκειται για διαπλάσεις. Άρα θεωρώ ότι εκτιμώ ότι η απονομική απόψη όπως το θέτατε δεν χρειαζόταν να φέρουμε απόσπασμα ρηματοδοτικού. Μα το θέμα είναι ότι αν προβλέπει 80 από τους πεζοδρόμιο, είναι 80 από τους πεζοδρόμιο. Είτε το θεωρείτε εσείς μικρό, είτε το θεωρείτε μεγάλο, είτε χωράει καρότσι, είτε δεν χωράει. Προφανώς οι τεχνικές υπηρεσίες θα ερευνήσουν κατά πόσο μπορεί να γίνει τροποποίηση. Να γίνει τροποποίηση του ρηματοδοτικού. Εγώ το γνωρίζω, έχω ζήσει τα διατηρημένα. 40 χρόνια και μπορεί να είναι το θέμα. Δεν είναι επικίνδυνο. Συμφωνούμε.
προσθέσει προτάσει προ το Δυτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να γίνει διαπλάτηση, γιατί είναι όντω έτσι αυτό και η καζάρτα είναι τεράστια. Τώρα, οι τεχνικέ υπηρεσίε ξέρουν πώ να κάνουν στροφοποιήσει και στο ρομοτονικό και στο κομμάτι αυτό. Αυτό δεν είναι δουλειά λοιπόν, τη κοινότητα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει από εκείνο το σημείο, όντω υπάρχει πρόβλημα. Η πρόταση που θα κάνουμε είναι να μελετηθεί η προοπτική διαπλάτηση της οδού Μάρκου Μπότσαρη. Με το που λέμε να μελετηθεί, τον αλαμβάνω να μελετηθεί και είναι αυτό που λέτε και εσείς, κύριε Λελεκάκη. Και το θέμα να πάει στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Συμφωνούμε, ομόφωνα. Τρίτο θέμα, πρόταση για κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Αμπελοκήπων. Μετά από προτάσεις δημοτών, έγινε αυτοψία στην οδό Αμπελοκήπων που ξεκινά από την οδό Ακροπόλεως απέναντι από το 5ο Δημοτικό Σχολείο και κατευθύνεται προς Προφήτηλία και Κομνήνιο. Διαπιστώθηκε ότι το πλάτος του πεζοδρομίου είναι πολύ μικρό και σε κάποια σημεία δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Η οδός έχει μεγάλη κυκλοφορία αυτοκινήτων γιατί συνδέει την περιοχή και τα γύρω ορεινά χωριά και υπάρχει και ο Ιερός Ναός Προφήτηλία που έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Το πλάτος της οδού είναι επαρκές τεχνικά προς διαπλάτηση, έστω της μίας από τις δύο πλευρές. Επίσης, η περιοχή είναι πύκνο κατοικημένη και υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Μετά τα παραπάνω, εισηγούμε να προτείνουμε να μελετηθεί η προοπτική κατασκευής νέου πεζοδρομίου και συμπλήρωσης σε τμήματα που δεν υπάρχουν στην οδό Αμπελοκήπων από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Θέλετε να τοποθετηθείτε? Το θέμα είναι έτσι είναι. Συμφωνείτε όλοι ομόφωνα? Συμφωνώ. Πάμε τέταρτο θέμα. Πρόταση για αντικατάσταση λαπτήρων στους στήλους ηλεκτροφωτισμού στο πεζόδρομο της Βέλειας. Μετά από πρόταση του μέλους του ΔΣ κυρίας Θυματώδης Ιρμούλας για την αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού στο πεζόδρομο της Βέλειας με χαρακτηριστική περίπτωση στους στήλους της οδού Βικέλα και σε άλλους οδούς του πεζοδρόμου, προς ενίσχυση του φωτισμού, ιδιαίτερως στις βραδινές ώρες, λέτε, κατόπιν ετοιμάτων καταστηματαρχών. Θέλετε να παρουσιάσετε την πρότασή σας, κυρία Τζίμα, ναι. Να τοποθετηθούμε. Ναι. Να πω την αλήθεια, εγώ ως πεζός, βραδινές ώρες, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο βράδυ, είναι κάτι το οποίο η αλήθεια το έφερε στην αντίληψή μου ο κύριος Πατσιαβούρος, ο πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο οποίος μου είπε ότι το είχε φέρει επανειλημμένα ως θέμα μέσω του Εμπορικού Συλλόγου αυτό. Οι στήλοι που αφορούν όχι τη ΔΕΗ, η στήλη που είναι τη ανάπλαση μέσα στον πεζόδρομο, δεν ανάβουν το βράδυ. Και ειδικά στην οδό Βικέλα είναι όλοι σβηστοί. Κατόπιν εφοκλήσεων του είχε λάβει την απάντηση ότι δεν είχε συνδεθεί το υπόγειο δίκτυο καλωδίων κάτω από τους στήλους. Αυτό βέβαια εντάξει είναι λίγο οξύμορο. Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε μια θετική γνωμοδότηση σαν κοινότητα να ερευνήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εάν όντως συμβαίνει αυτό που λένε ότι δηλαδή δεν υπάρχει το υπόγειο δίκτυο, αν όντως όμως υπάρχει, τουλάχιστον να αντικατασταθούν οι λαπτήρες και με τι που λένε όπως αναφέρω, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων. Υπάρχει τοποθέτηση. Συμφωνώ να προβεί σε αντικατάσταση των λαπτήρων ο Δήμος Πυρακτώσεως στους στήλους φωτισμού με τους οικονομικότερους λαπτήρες τύπου LED στους δρόμους της ανάπλασης στο πεζόδρομο του εμπορικού κέντρου. Ήδη ο Δήμος ξέρει το θέμα και έχει απευθυνθεί στο Πράσινο Ταμείο από τον Απρίλιο του 2013. Να συμφωνήσω εδώ με την πρόεδρο και να πω ότι ξέχασα πραγματικά να αναφέρω το τέλος της προτάσεως ότι καλό θα ήταν όλοι οι λαπτήρες να μην κατασταθούν με τι που λένε. Ναι, το έχει μέσα στις δράσεις του Δήμος και εφόσον είναι στις δράσεις του Δήμου, συμφωνούμε κι εμείς. Εφόσον τότε ερευνηθεί και αν όντως συμβαίνει αυτό με το υπόγειο δίκτυο. Ναι, μόνο αυτό συμβαίνει. Αλλιώς δεν το ξέρουμε. Οπότε θα χρειαστούν και τεχνικές δράσεις. Θα πάρουμε θέμα τώρα για να έχουμε πλατεία. Δεν το ξέρω. Είχαν πει από τον Δήμο ότι δεν περνάτε καλό λεπτό κάτω. Δεν έχουν συμβεί. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Έκφραση γνώμης για εγκαταλειμμένα οικόπεδα και τιμόρροπα κτίσματα στην πόλη.
Η πρόταση είναι της κυρίας Τζίμα Τόπης Σιλμούλας και παρακαλώ να το παρουσιάσω. Είναι γεγονός ότι στην πόλη της Βέρειας και στο ιστορικό κέντρο υπάρχουν αρκετά παλιά και τιμόρυπα κτίσματα. Με πρόσφατο παράδειγμα την κατάρρευση του κτηρίου που ήταν στην περιοχή της Κυριώτισσας. Τα οποία προφανώς αποτελούν κίνδυνο τόσο για τους περίκους όσο και τους περαστικούς και τους επισκέπτες. Εκτός από αυτό, σύμφωνα με καταγγελίες δημοτών, καταγγελίες προφορικές, έτσι, δεν ξέρω αν υπάρχουν και ραπτές. Προφανώς θα υπάρχουν. Αποτελούν εστία βρωμιάς, καταφύγιο πολλές φορές ανήμπορων συμπολιτών, πηγές μόλυνσης, τροκτικών κτλ. Σε όλη την πόλη της Βέρειας υπάρχουν τέτοια οικόπεδα και κτίσματα, είτε δημοτικά, είτε ιδιωτών χωρίς περίφραξη κτλ. Τα οποία μπορούν να αποβούν επικίνδυνα. Η λύση προφανώς θα ήταν η άμεση κατεδάφισή τους, αλλά προφανώς όλοι γνωρίζουμε και τους νομικούς και διοικητικούς λόγους που πολλές φορές δεν μπορούν οι αρχές να προβούν σε κάτι τέτοιο. Σε περίπτωση λοιπόν που λόγω ουσιαστικών και τυπικών λόγων δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, θα πρέπει να καταγραφούν, να σημανθούν κατάλληλα, να καθαριστούν και να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις από το Δήμο, ώστε να αποτρέπεται τόσο η είσοδος ανθρώπων σε αυτόν, όσο είναι ασφαλής η διάβαση των πεζών γύρω από αυτά. Και για τους πεζούς και για τα κατοικίδια και για όλους. Άρα λοιπόν θα πρέπει λοιπόν να καταγραφούν, να περιγραφτούν. Όσα είναι ιδιωτικά θα πρέπει να ανεβρεθούν οι ιδιοκτήτες τους, αν δεν έχουν ανεβρεθεί, να υποχρεωθούν να τα καθαρίσουν και να τα περιγράψουν. Σε περίπτωση που αρνηθούν, αυτό φαντάζομαι μέρη με του Δήμου μπορούν να τους καταλογιστούν τα έξοδα κτλ. Τα οποία θα χρειαστούν για αυτές τις εργασίες. Σκοπίμως δεν αναφέρθηκα σε συγκεκριμένα κτίσματα. Όλοι φαντάζομαι με το που ακούσατε αυτό το θέμα θα είχατε στο μυαλό σας ένα-δύο κτίσματα τα οποία συναντάτε. Σίγουρα πολλά βρίσκονται στην περιοχή της Χριστιανικής Συνοικίας στην Κυριώτισσα. Όπως και ξεκινώντας από τη λέσχη των αξιωματικών και κατεβαίνοντας μέχρι τη γέφυρα της Μπαρμπούτα, εκεί υπάρχουν τις βολαϊκοί Γεωργίου Σοφού κτλ. Στα στενά, υπάρχουν και εκεί πολλά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να εκφράσουμε μια γνώμη για αυτά και να το δούμε λίγο συγκεντρωτικά το θέμα και όχι μεμονωμένα όταν συμβαίνουν περιστατικά κατάρρευση. Ύστερα από την πρόταση της κυρίας Τζίμα, επισκέφθηκα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, όπου μου ανέφεραν ότι το πολύπλοκο και χρονοβόρο αυτό θέμα απασχόλησε και την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Για ενημέρωση, σας αναφέρω τα εξής. Τα ετοιμόρυπα κτίρια είναι τριών κατηγοριών. Κτίσματα ερημοτομούμενα. Στην περίπτωση αυτή, η πολεοδομία συντάσσει πρωτόκολλο ετοιμορροπίας. Και στη συνέχεια, μετά την πάροδο απαιτούμενων προθεσμιών κτλ. Και αφού γίνει διακοπή από τα δίκτυα κοινής ωφελίας, προβαίνει στην κατεδάφισή τους. Δεύτερον, είναι τα ετοιμόρυπα μη ρημοτομούμενα. Γίνεται η ίδια διαδικασία, το πρωτόκολλο επικινδύνου κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη και στον εισαγγελέα. Και είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη να το κατεδαφίσει. Βέβαια, εάν δεν εκτελέσει αυτός και εφόσον εγκυμονούνται κίνδυνοι για τους δημότες, μπορεί να επέμβει ο Δήμος. Το τρίτο είναι τα διατηρητέα και ετοιμόρροπα. Εκεί είναι η πληθώρα των οικημάτων, γι' αυτό δυστυχώς απαιτείται συνένεση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, που είναι ευθυδολή ακόμα και στις περιπτώσεις επικίνδυνων ετοιμορρόπων. Τελευταίο παράδειγμα είναι η κατεδάφιση του Μαχμούτ Τσελεμπή απέναντι από το Βαγιώτικο, όπου ο Δήμος κατεδάφισε με ιδιαίτερες πιέσεις. Κατάφερε με ιδιαίτερες πιέσεις να το κατεδαφίσει, μερικώς για την ασφάλεια των δημοτών. Σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό των οικοπαίδων, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, εκτός από τα δημοτικά οικόπεδα που είναι ελάχιστα, καθαρίζει και ιδιωτικά μετά από αίτημα πολιτών, περιοίκων και τα χρεώνει στους ιδιοκτήτες. Όλα αυτά που είπατε, κυρία Τζίμα, είναι σωστά και γνωστά. Αλλά είναι όμως γενικά και αόριστα, δηλαδή θα έπρεπε συγκεκριμένα κάποιο κτίριο συγκεκριμένο για να μπορούμε και εμείς να το προωθήσουμε στην αρμόδια υπηρεσία. Συγκεκριμένα, καλό είναι ας πούμε συγκεκριμένα στο επόμενο συμβούλιο να έχουμε για κάποια συγκεκριμένα κτίρια. Προτείνω, ναι, να τοποθετηθείτε. Προτείνω να εισηγηθούμε για το θέμα αυτό. Να μην το προτείνουμε ως δημοτική κοινότητα γενικά και αόριστα, αλλά στην επόμενη συνεδρίαση όποιο μέλος έχει συγκεκριμένη πρόταση να τη φέρει, ώστε να ζητήσουμε από τις τεχνικές υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.
ήδη έχω κάποια κτίρια υπόψη μου. Επαναλαμβάνω ότι θεώρησα σκόπιμα να μην αναφερθώ συνεχώς. Στην επόμενη σελίδα, ναι. Συμπέρασμα. Και ύστερα μπορούμε να εξετάσουμε σε ποια από τις κατηγορίες εμπίπτουν με βάση αυτά που μας είπατε. Και εγώ έχω κάποια κτίρια. Όλοι έχουμε, οπότε στην επόμενη μπορούμε να τα φέρουμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, να βάλουμε κάτω ο καθένας αυτά που έχει υπόψη του, να τα βάλουμε σε ένα χάρτη, να δούμε αν υπάρχουν πρωτόκολλα για όλα αυτά τα κτίρια. Αν υπάρχουν ήδη πρωτόκολλα που δεν έχουν εκτελεστεί και αν δεν υπάρχουν για κάποια, και πάνω σε αυτό το χάρτη να δουλέψουμε σε βάθος όλη τη θητεία μας και σιγά σιγά να αρχίσουμε να ασκούμε πιέσεις για καθένα ξεχωριστά. Yeah. Δηλαδή, αν δεν τα συγκεντρώσουμε τώρα να λέμε για αυτό εκεί, για το ένα από εκεί, για το άλλο από εκεί. Σαν πρώτο ερέθισμα, βοηθάει. Ναι, και μπορεί να ασχοληθεί και μια από τις επιτροπές που. Σε αυτό ακριβώς με καλύψετε, κύριε Λεκάκη. Οπότε σαν πρώτο ερέθισμα. Και το βλέπουμε. Η πρόταση του κύριου Λεκάκη, να μην το προωθήσουμε τώρα αυτό έτσι, γιατί είναι γενική όριση. Θα βάλω το χάρτη. Να το φέρουμε στην επόμενη πιο. Τεκμηριωμένα. Ναι. Πάμε έκτο θέμα. Πρόταση ώστε να αναλυθούν οι απαραίτητες τεχνικές ενέργειες για ενίσχυση του τηλεοπτικού σήματος για τους κατοίκους της Βέρειας. Μια πρόταση της κυρίας Τσίμα. Ναι. Εγώ τεχνικά δεν ξέρω πόσο αυτό μπορεί να στηθεί. Ήθελα πραγματικά να είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσει η κοινότητα. Πάρα πολύ η αλήθεια είναι με έχουν οπλίσει το θέμα. Δεν βλέπουν το ψηφιακό σήμα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει σχέση με πομπούς στους οποίους ας πούμε, θα μπορούσε να ασκήσει κάποιες πιέσεις ο Δήμος τους, ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες προς τη λήψη του τηλεοπτικού σήματος. Είναι όμως ένα πρόβλημα. Και γιατί το έφερα στη δημοτική κοινότητα. Κλείνοντας το γεγονός ότι χωριά όπως το Κάτω Βέρνη ή το Ξηρολίβαδο δεν βλέπουν σχεδόν καθόλου, έχουν πρόβλημα δηλαδή αν δεν προμηθευτούν ειδικούς δέκτες και πάντα αποτείνονται στη δημοτική αρχή για τη λύση του θέματος. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να το δούμε με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και αν εμπίπτει σε κάποια από τις αρμοδιότητες του, να κάνω κάποιες κινήσεις στην βελτίωση. Πάνω στο έκτο θέμα, θέλω να τοποθετηθώ πρώτα εγώ και να παρακαλέσω όταν γίνονται προτάσεις, καλά θα κάνει αυτός που κάνει την πρόταση να εξετάζει πρώτα αν ο Δήμος είναι αρμόδιος να επιλύσει το πρόβλημα που προτείνεται. Και θα σας διαβάσω τι εννοώ. Είναι από το ελεγκτικό συνέδριο, κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών στο 7ο τμήμα, πράξη 157, κάθετος 2014. Αποτελούμενο από την πρόεδρο του κλιμακίου Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη, σύμβουλο και τα μέλη Χριστίνα Κούνα, εισηγήτρια και Ευαγγελία Πασπάτη Παρέδρους, συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του καταστήματός του που βρίσκεται στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου 2014 με την παρουσία της γραμματέως του Μαρία Ξαρκουλάκου, υπαλλήλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για να αποφανθεί ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό Χ, δεν αναφέρει νομό, και του Δήμου Χ, αν πρέπει να θεωρηθεί το 29 οικονομικού έτους 2014 χρηματικό έταμα πληρωμής του ως άνου Δήμου. Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και έλαβε υπόψη την 128 κάθετο 15 Πέμπτου 2014, έγραφη γνώμη του Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αντωνίου Κιτάκη, σύμφωνα με την οποία το υποκρίσει θυματικό ένταμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί. Αναφέρει έχει μια σειρά από νόμους, τους οποίους δεν. Όπως θέλει να κοιτάξει, δεν είναι τους νόμους τώρα δομολογημένους όπως εμείς. Απλά σας λέω τι αποφάσισε. Για τους λόγους αυτούς, αποφαίνεται ότι το 29 οικονομικού έτους 2014 χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου Χ, ποσού 10.000 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί. Ύστερα από όλα αυτά, διαφορά. Ο Δήμος είναι το σήμα, ναι. Ύστερα από όλα αυτά, ο Δήμος δεν είναι αρμόδιος για την αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών μέσων και αυτό ανάγεται στις αρμοδιότητες της περιφέρειας. Εισηγούμε όμως τα εξής, η Δημοτική Κοινότητα να ζητήσει από το Δήμο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, να ζητήσει από την περιφέρεια να φροντίσει τη βελτίωση του σήματος αναμετάδοσης. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, να εκδώσουμε εμείς ανακοίνωση στον τύπο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προς τους Δημότες της Βέρειας,
με πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μετάβασης στο ψηφιακό σήμα, ώστε να συντονιστούν χωρίς πρόβλημα. Αυτά πρότεινα, γιατί δεν έχουμε άλλη αρμοδιότητα. Όσον αφορά, όπως είπατε, Σέλη και Ξηρόλιβαδο, αυτό δεν είναι της αρμοδιότητας της δικής μας κοινότητας. Γι' αυτό να το. Είναι θέμα της περιφέρειας. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα πέρα, νομίζω, από αυτά που προτείνω στην εισήγησή μου. Τι γνώμη έχετε? Να το προσθέσω. Φυσικά. Λοιπόν. Το. Ωραία, τα ραδιοτηλεοπτικά. Οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες με βάση το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μεταφερθεί πλην των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων Δήμων και ΝΕΡΙΤ, έχουν μεταφερθεί όλο στον ιδιωτικό τομέα. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν τρεις εταιρείες πανελληνίες που είναι υπεύθυνες για το τηλεοπτικό σήμα. Μία βασικά, ουσιαστικά δηλαδή, η DJI, στην οποία είναι η μόνη η οποία έχει την τεχνολογία που μπορεί να επέμβει σε αυτό το πράγμα. Είναι ιδιόκτητες κεραίες, έχει αγοράσει, νοικιάσει για πόσα χρόνια, δεν ξέρω και εγώ, τις συχνότητες αυτές. Πρέπει, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε μια απόφαση και να στείλουμε ένα έγγραφο είτε σε αυτή την εταιρεία είτε στην ΕΡ για να λάβουν τις ανάλογες προφανώς, μέτρα. Προφανώς και τα... ούτε η περιφέρεια. Η περιφέρεια είναι απλά μια, έχει μια διαχείριση στο θέμα της εγκατάστασης των ραδιοτηλεοπτικών. Δηλαδή τεχνικά δεν μπορούμε να επέμβουμε. Προφανώς εννοώ τεχνικά, είναι, εννοώ να πάμε να βρούμε το καταβίδι. Προφανώς και είναι λυμένο το θέμα αυτό, ότι τα μέσα αυτού του τύπου επικοινωνίες είναι σε ειδικές εταιρείες. Εννοείται ότι το κλίμα της εισήγησης ήταν στο ότι θα πρέπει να ασκήσει ο Δήμος Βέρειας μια πίεση, έτσι, στη συγκεκριμένη εταιρεία, την DJI, όσον αφορά τη βελτίωση του σήματος. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Πραγματικά η περιφέρεια αποτελεί ένα διαχειριστή απλά, ένα ρυθμιστή θα το έλεγα απλά, τίποτα παραπάνω. Οπότε συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι και αυτό ήταν ώστε και η φιλοσοφία της πρότασης. Προφανώς οι τεχνικές υπηρεσίες δεν μπορούν να σχολούν αυτό το θέμα, απλά το ερώτημά μου είναι αν θα μπουν στη διαδικασία, κατόπιν δική μας πρόταση, να κάνουν αυτό το έγγραφο. Και αν δεν το κάνουν αυτές, το κάνουμε εμείς. Και ως προς το πρώτο σκέλος, προφανώς η Επίτροπος καθημερινά κόβει κονδύλια, αυτό είναι γνωστό σε όποιους ασχολούνται με το διοικητικό κομμάτι και με τη διοίκηση. Και δεν μπορούμε φυσικά να ξέρουμε καθημερινά τι πορίσματα βγάζει κατόπιν ενστάσεων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε, ούτε εμείς είμαστε εκεί. Δεν μπορούμε να ξέρουμε καθημερινά τι στάσεις εκδικάζει το ελεκτικό συνέδριο με τους παρέδρους του. Από ό,τι γνωρίζω, γιατί το γνωρίζω το θέμα, ο Δήμος είναι αναρμόδιος. Πρώτον. Δεύτερον, υπήρχε ένα θέμα με τα πιέρια, με τα γοριά τα οποία είναι στα πιέρια. Συγκεκριμένα το Σάββατο ο Δήμος έστειλε συνεργείο στην Καστανιά, όπου υπάρχει η κεραία για να μεταδίδει, να παίρνει το σήμα στα γοριά, στα πιέρια, όπου μετά από πιέσεις πολιτών από εκεί, έστειλε ο Δήμος κάποιους τεχνίτες, εκεί διαπιστώθηκε ότι με δόλο κάποιοι πήγανε και κάτι κάνανε, μπερδέψαν τα καλώδια και δεν υπήρχε καλό σήμα. Ο Δήμος έχει κάνει τις ενέργειες, έχει στείλει έγγραφο προς την εταιρεία, γενικά για όλο το Δήμο, για όλο το δίκτυο του Δήμου, για το σήμα. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Επίσης γνωρίζω ότι για τα έξοδα τα οποία πληρώθηκαν για να γίνει καλύτερο το σήμα στα χωριά, στα πιέρια, κάποιοι πολίτες ή κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι έβαλαν χρήματα από τις τσέπες και τα πλήρωσαν για να γίνει αυτό το πράγμα. Ο Δήμος έχει κάνει τις ενέργειες προς την εταιρεία, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Είναι ιδιωτικές εταιρείες και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό. Αλλά να σας ανέφερα το γεγονός να ξέρετε ότι υπήρχε το πρόβλημα που υπήρχε στα πιέρια, υπήρχε δολιοφθορά. Άρα τελειώνουμε με την εισήγηση. Η Δημοτική Κοινότητα να ζητήσει από το Δήμο στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, όπως είπα και προηγουμένως, από την περιφέρεια για βελτίωση του σήματος αναμετάδοσης. Και δεύτερον, θα το πούμε ιεραρχικά. Το έχει στείλει ο Δήμος στην εταιρεία. Και μετά να κάνουμε μια ανακοίνωση, να δώσουμε ανακοίνωση στον τύπο σχετικά με αυτό. Κάνω μια παρένθεση. Ήθελα να τα αναφέρω στην αρχή, αλλά. Και την ταχύτητα δεν μπόρεσα. Μέχρι να έρθει η κυρία Δρεάδου για το πρώτο θέμα, μία ενημέρωση να κάνω.
σχετικά με την ανακοίνωση που κάναμε ως Δημοτική Κοινότητα ώστε να μαζευτούν κάποια τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Δεύτερον, είχα μια ενημέρωση από την ΚΕΠΑ για το εορταστικό πρόγραμμα των Χριστουγέννων. Σκέφτηκε και η βοήθειά μας και όπου μπορούμε θα βοηθήσουμε εθελοντικά, είτε με την παρουσία μας, είτε με ό,τι άλλο χρειαστούν. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι εκδηλώσεις της ΚΕΠΑ και μάλιστα για μικρά παιδιά η είσοδος είναι ελεύθερη. Τρίτον, είχα μια συνάντηση με τις εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνες στην αγωγή υγείας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη διευθύντρια του Πενάουσας και με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Γίνεται μια δράση ξεκινώντας πρώτα από κάποια σχολεία πιλωτικά και στη συνέχεια θα επεκταθεί και στα άλλα σχολεία για την κομποστοποίηση και για τα τηγανέλαια. Στόχος είναι να περάσει η δράση αυτή από το σχολείο στην οικογένεια και μετά στην κοινωνία. Και συμμετέχουμε και εμείς ως Δημοτική Κοινότητα. Αυτά προς ενημέρωση τώρα. Προς τα μέλη θέλω να παρακαλέσω κάτι. Όταν κάνετε προτάσεις, δεν τις κάνετε με μορφή εισήγησης. Προτάσεις, απλές προτάσεις. Και παρακαλώ, αν γίνεται, να στέλνονται τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την τακτική μας συνεδρίαση, ώστε να μπορώ να εξετάζω τα θέματα και να ενημερώνω τις αρμόδιες υπηρεσίες και να μπορώ να κάνω την εισήγηση μετά. Να μην φεύγουν εισηγητικά, ας πούμε, με το λογότυπο του Δήμου επάνω από τα μέλη της κοινότητας. Θέλω να είναι προτάσεις. Πρέπει να είναι προτάσεις. Τώρα. Όχι, θέλεις να το αναφέρεις. Ναι. Και μια άλλη πρόταση του κύριου Κεφαλίδη. Σε συνεργασία με τον κύριο Κουλουριώτη, ο οποίος είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βέρειας, μέσω ενός προγράμματος, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, αποφασίσαμε και αφού συζητήσαμε με τον κύριο Δήμαρχο, θα φέρουμε πορτοκάλια τα οποία θα μοιραστούν στους πολίτες των δημοτικών κοινοτήτων, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας της Βέρειας και στις άλλες δημοτικές κοινότητες. Αυτό για να γίνει όμως πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι ο χώρος θα είναι ή εδώ μπροστά στο Δημαρχείο ή στα Εβραϊκά, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι εκείνη την ημέρα. Φυσικά όσοι μπορούμε κιόλας, έτσι όσοι έχουν δουλειές, να παρευρεθούμε στο χώρο εκεί πέρα για να γίνει το μοίρασμα των πορτοκαλιών στους πολίτες. Και σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε και σε άλλα προϊόντα αργότερα, σε λάδι, ελιές και σε ό,τι άλλα μπορούμε. Αυτά όλα φυσικά είναι μέσω προγράμματος τα οποία θα τα εκμεταλλευτεί ο Δήμος και επειδή ο κ. Κουλουριώτης ασχολείται με το αντικείμενο και γνωρίζει αυτά τα προγράμματα, τα έχει αναλάβει ο ίδιος. Αυτά σας σαν ενημέρωση, να το γνωρίζετε και να μπορείτε εκεί την ημέρα να παρευρέσετε εκεί πέρα για να βοηθήσουμε. Να μας στείλετε mail. Ξέρω. Την ημέρα δεν την ξέρουμε ακόμα. Τώρα έχουμε στείλει τα έγγραφα κάτω, έχει υπογράψει ο κ. Δήμαρχος την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν θα μας ειδοποιήσουν πότε θα έρθουν, θα το ανακοινώσουμε. Θα το ανακοινώσουμε για τους πολίτες, θα είναι σε εσάς τα μέσα ενημέρωσης, να το ανακοινώσετε κι εσείς ποια μέρα θα γίνει και σε ποιο σημείο θα γίνει. Απλώς εγώ το ανέφερα εδώ πέρα για τους συναδέλφους εδώ πέρα, όσοι μπορούν να έρθουν και την ημέρα να βοηθήσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Να προχωρήσουμε στο πρώτο θέμα. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης του καταργημένου Δημοτικού Σχολείου Τάγαρο Χωρίου ως πολιτιστικό κέντρο και ένταξη του υπάρχοντος πολιτιστικού κέντρου στο κτηριολογικό πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου. Με εισηγητικό του σημείωμα, το Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου ζητά από το Συμβούλιο μας να γνωμοδοτήσει θετικά ή όχι για το καθορισμό χρήσης του καταργημένου Δημοτικού Σχολείου Τάγαρο Χωρίου ως πολιτιστικό κέντρο και ένταξη του υπάρχοντος πολιτιστικού κέντρου στο κτηριολογικό πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου. Σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Συμμαθίας, το Δημοτικό Σχολείο Τάγαρο Χωρίου δεν λειτουργεί. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 94 του νόμου 3852 κάθετος 2010, στοιχείο 24, ο καθορισμός κοινοφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση πάυσης της λειτουργίας του είναι πλέον αρμοδιότητα των Δήμων. Με αίτησή του, ο πρόεδρος του Αθλητικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Τάγαρο Χωρίου, ο Ερμής, ζητά να μεταφερθεί η χρήση του πολιτιστικού κέντρου από την άκρη του χωριού, από το 167 αγροτεμάχιον Παρχικάρτης, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο όμως ανατέθηκε δεν λειτουργεί, και οι αίθουσες του πολιτιστικού κέντρου να χρησιμοποιηθούν ως χώρο σχολείου.
Μετά τα παραπάνω, εισηγούμε στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βέλγιας να γνωμοδοτήσει θετικά πρώτον για τον καθορισμό της χρήσης του καταργημένου Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται στο Ταγαροχώριο ως πολιτιστικό κέντρο και δεύτερον ένταξη του υπάρχοντος πολιτιστικού κέντρου που βρίσκεται στο 167 Αγροτεμάχιο στο κτηριολογικό πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου. Η κυρία Δεάδου Όλγα ήρθε για να μας ενημερώσει για το θέμα. Καλησπέρα. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Παρακαλώ. Έχετε ποια απορία, κυρία Κόγκα? Θέλετε κάτι να... Στο Ταγαροχώρι έχουμε δύο σχολικά τεμάχια. Ένα οικόπεδο και ένα αγροτεμάχιο. Το οικόπεδο είναι μέσα στο κέντρο του χωριού, ενώ το αγροτεμάχιο είναι στην είσοδο του χωριού. Τα προηγούμενα χρόνια, σε αυτό το χώρο, στο 167, το σχολικό κλήρο δηλαδή, είχε κατασκευαστεί το πολιτιστικό κέντρο, με έξοδο του Δήμου, οικονομική άδεια κτλ. Κάποια στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί το μουσικό σχολείο το 2008 ή 2009, αν θυμάμαι καλά, επειδή δεν υπήρχαν αίθουσες, ξεκίνησε και λειτουργούσε στον χώρο του πολιτιστικού κέντρου και μετά μεταφέρθηκε κάτω εδώ στο χώρο του Τρίτου Γυμνασίου. Το σχολείο του Ταγαρχωρίου έχει καταργηθεί. Δεν λειτουργεί. Έχω κάνει έγγραφο στην διεύθυνση την πρωτοβάθμια, η οποία μου έχει δώσει λίστα όλων των καταργημένων σχολείων του νομού για να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε. Ο νόμος προβλέπει ότι όταν πλέον καταργούνται τα σχολεία και δεν λειτουργούν, ο προσδιορισμός χρήσης γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προφανώς για να μπορεί να δίνεται σε κάποιους, για να μπορεί να συντηρείται και το κτίριο. Τώρα, το πρόβλημα που είχαμε είναι ότι σε αυτό το 167 αγροτεμάχιο που είναι εκτός σχεδίου στην είσοδο του χωριού και που είχε λειτουργήσει το μουσικό σχολείο, υπάρχει πρόβλεψη να κατασκευαστεί εκεί μουσικό σχολείο με τις προδιαγραφές που έχουν τα μουσικά σχολεία. Από ό,τι ξέρω, από ό,τι μου έχει πει η κυρία Κατσαβουνίδου που ασχολείται με τη μελέτη, προβλέπεται ένα κτίριο γύρω στα 2.500 τετραγωνικά, αν θυμάμαι καλά, πολύ μεγάλο. Οι προδιαγραφές του μουσικού σχολείου είναι αυστηρές και έχουν και πολλούς χώρους που πρέπει να γίνει. Όταν στείλαμε τη μελέτη του τοπικού λιμοτομικού για να εγκριθεί για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε το σχολείο, η πρόταση του Δήμου στην αρχή ήταν ένα τμήμα του αγροτεμαχίου να χρησιμοποιηθεί σαν μουσικό σχολείο και το υπόλοιπο να μείνει σαν πολιτιστικό κέντρο. Η απάντηση της περιφέρειας όμως, κυρία Φουλίδου, ήταν ότι δεν μπορείτε μέσα στον ίδιο χώρο να έχετε και εκπαίδευση και πολιτισμό. Άρα πρέπει οπωσδήποτε το πολιτιστικό κέντρο να ενταχθεί στο κτηριολογικό πρόγραμμα του σχολείου, του μουσικού. Και τώρα υπήρχε και η πρόταση αυτή από τον πολιτιστικό σύλλογο, οι οποίοι θέλουν το χώρο του σχολείου που είναι στο κέντρο του χωριού και αυτή τη στιγμή είναι κλειστό και δεν του λειτουργεί κανένας, να πάει εκεί το πολιτιστικό κέντρο να λειτουργεί σαν πολιτιστικό κέντρο και το πολιτιστικό κέντρο που είναι έξω από το χωριό να ενταχθεί στο κτηριολογικό πρόγραμμα του μουσικού σχολείου. Δηλαδή αυτή η πρόταση μας βολεύει, ούτως ή άλλως θα το φέρναμε στο τοπικό για να φύγει ο χαρακτηρισμός του πολιτιστικού κέντρου και να γίνει εκπαίδευση. Συμφωνείτε όλοι? Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρέα, για την ενημέρωση. Δεν είναι δρόμο, ποιος είναι αγροτικός δρόμος. Λες το πίσω, δεν λες. Ο πατέρας μου αυτή πήγε να έρθει συνέχεια. Να δούμε σε ποιανού αρμοδιότητα είναι, γιατί μπορεί να μην είναι. Αν δεν είναι κυρία Δημοτική Οδός, είναι σημαντικό. Δεν είναι κυρία Δημοτική Οδός. Δεν είναι ο δρόμος που φέει από το Λαζοχώρι. Είναι ο άλλος αγροτικός, ξέρω που λες. Από εκεί που είναι ο Ιστάβλος. Αυτός δεν είναι δημοτικός. Άσχετα άμα πάμε την κόμμα. Μπορούμε να κάνουμε ένα έγγραφο προς την περιφέρεια, βέβαια. Μια παρένεση.
Η συνεδρία σε έχει λήξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.